Κάποτε σε ένα πυκνό δάσος και σε μια απόμερη γωνιά είχαν στήσει το σπιτικό τους μια οικογένεια ποντικών. Ο μπαμπάς ποντικός, η μαμά ποντικίνα και τα δυο μικρά ποντικάκια, ο Σύφης και ο Μίμης. Είναι η Κάρμεν Ρουγκέρι που με τη μοναδική ικανότητά της, την πένα και το λόγο, λέει όσα οι ειδικοί προσπαθούν να πούν, χωρίς πολλές φορές να εισακούγονται. Ένα πρωί ο Σύφης, ο ποντικούλης, σηκώθηκε, έφαγε το πρωινό του και βγήκε έξω στον δρόμο να πάρει τον αέρα του. Όλο το βράδυ δεν είχε κοιμηθεί, σκεφτόταν ότι μεγάλωσε πια και ότι ήταν καιρός να φύγει από το σπίτι. Ο Σύφης, ο Ποντικός και το Διαδίκτυο είναι το παραμύθι που έγραψε η αγαπημένη μικρών και μεγάλων μετά από πρόσκληση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι θαυμάστρια της δίωξης και μάλιστα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πώς κατορθώνουν να βρίσκουν όλα αυτά τα εγκλήματα μέσα από το διαδίκτυο. Στείλανε ένα σωρό βίντεο, ένα σωρό κείμενα και επιπλέον με καλέσανε και σε μία συνάντηση όπου ήταν παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Εκείνο το πρωινό εγώ κράτησα σημειώσεις και μετά από αυτό προσπάθησα να κάνω πάρα πολύ απλά αυτά που έμαθα. Μέσα από την περιπέτεια του Σύφη του Ποντικού, οι μικροί μας φίλοι αλλά και οι γονείς τους ακούν για τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και συνειδητοποιούν πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχουν όρια στη χρήση του. Μια ποντικοοικογένεια μπορεί να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. Σιγά σιγά να το παρακολουθήσετε και όταν τελειώσει το παραμύθι, τότε να μπορέσουμε να κάνουμε τον παραλληλισμό. Το παραμύθι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας μας για το 2020, κυριαρχήσαμε 300 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίηση ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Από τις 300 υποθέσεις, 76 αναγνωρίστηκαν τα θύματα σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Το σημαντικό είναι ότι το 27% των θυμάτων είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών και το 89,48% είναι γένος θηλυκού, είναι κορίτσια. Όσον αφορά τους δράστες, το 95% των δραστών είναι άντρες, ενώ το 2,6% αυτών είναι ανήλικοι. Όπως τόνισαν οι ειδικοί, είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας των παιδιών που αποτελούν τους πολίτες του αύριο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι σίγουροι ότι εφόσον είναι στο δωμάτιό του, το παιδί είναι ασφαλές. Αυτό που έμαθα από τη δίωξη είναι δεν είναι καθόλου Ο ασφαλές. ψηφιακός κόσμος δεν είναι ούτε αθώος ούτε ανέμελος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι από κοντά. Και αν το παιδί θέλει να μιλήσει, πρέπει να του διαθέσουν οπωσδήποτε χρόνο. Αυτό που κατά το παρελθόν είχε η άμεση δράση ως κύρια αποστολή, σήμερα σιγά σιγά το αναλαμβάνει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο αριθμός 11188, το επωνομαζόμενο Cyber Alert, θα είναι πλέον το νέο 100. Κάποιος είναι εκεί έξω ή κάνω λάθος? Τρόμαξε και δεν μίλησε. Είναι κανείς εκεί έξω? Ρώτησε τώρα πιο γλυκά η φωνή. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος εγώ? Ο Σύφης, ο Ποντικός. Ποντικός! Ακούστηκε τώρα ακόμα πιο γλυκιά η φωνή. Κι εγώ Ποντικός είμαι. Τι κάνεις εκεί έξω, φίλε? Περπατούσα και σκεφτόμουν να ανοίξω μια δική μου φωλιά γιατί μεγάλωσα. Δεν έρχεσαι μέσα? Θέλω να μοιραστούμε τη δική μου τη φωλιά αν θέλεις.